Από τη μέχρι τώρα συζήτηση και τις παρεμβάσεις των βουλευτών έχουν προκύψει, και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε όλοι, μείζωνα διαδικαστικά και ουσιαστικά ζητήματα. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι ακριβώς επειδή η κυβέρνηση επιλέγει να νομοθετεί με τον τρόπο που νομοθετεί, δεν δίνεται η δυνατότητα να αναδειχθούν σε όλο τους το εύρος και σε όλο τους το βάθος ρυθμίσεις εξαιρετικά λεπτομερείς, οι οποίες υπό καμία δυνατή ερμηνεία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν κατεπίγουσες. Η προηγούμενη παρέμβαση του κυρίου Φάμιλου νομίζω ότι αναδεικνύει μία από αυτές τις όψεις του νομοσχεδίου, το οποίο ρίστον παρόδο αναφέρθηκε και προηγουμένως, δεν αναμενόταν να περιέχει τίποτα άλλο εκτός από τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών, για τις οποίες θα μιλήσω επί της ουσίας αργότερα. Έτσι λοιπόν έχουμε μια μείζωνα παραβίαση της απόφασης της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, στην οποία ήμουν παρόν και κατά την οποία είχε συζητηθεί και είχε αποφασιστεί ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν θα εμπεριέχει άλλες διατάξεις. Επομένως, εδώ έχουμε μία ακόμα παραβίαση των κανόνων καλής νομοθέτησης, τις οποίες ανέδειξε η κυβέρνηση αλλά και η Νέα Δημοκρατία κατά την περίοδο όπου ήταν αντιπολίτευση ως μείζον πολιτικό και κανονιστικό ζήτημα. Αλλά εδώ είμαστε αντιμέτωποι για άλλη μια φορά με την μέγιστη υποκρισία. Διότι κοιτάξτε να δείτε. Η εκκίνηση του νομοθετικού έργου της νέας κυβέρνησης έγινε με το νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, με διάφορες κορώνες και υποσχέσεις για καλή νομοθέτηση, για αποφυγή αποσπασματικών ρυθμίσεων, για συνοχή του νομοθετικού πλαισίου, για συντονισμό των υπουργείων κτλ. Και ακούστε τώρα ποιο είναι το νομοθετικό ιστορικό αυτής της κυβέρνησης. Από τα πόντια νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί, το 1 ήρθε με την κανονική διαδικασία, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Και από εκεί και πέρα έχουμε το εξής: νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος, επίγον. Νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, κατεπίγον. Νομοσχέδιο για τα προσωπικά δεδομένα, κατεπίγον. Νομοσχέδιο, το σημερινό νομοσχέδιο, κατεπίγον. Και επίσης έχουμε και την τροπολογία του κυρίου Βρούτση, η οποία οδήγησε σε μια πρωτοφανή κοινοβουλευτική αντίδραση για τα μεταπολιτευτικά χρονικά, όπου αποχώρησε το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αρνούμενο να συνεργήσει σε αυτό το κοινοβουλευτικό, και επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν συνηθίζω τέτοιου είδους εκφράσεις, ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Και είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, είμαι βέβαιος, και το Προεδρείο αλλά και οι βουλευτές της συμπολίτευσης να υπερασπιστούν τέτοιου τύπου πρακτικές, και αυτό φαίνεται και από την παρουσία του σήμερα στην Επιτροπή για το σημερινό νομοσχέδιο. Θα σας πω το εξής. Ζήτημα πρώτο, διαδικαστικό. Το αναδείξαμε και προηγουμένως. Φαίνεται από την παρουσία. Παρακαλώ. Στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου που συζητά το σημερινό νομοσχέδιο. Φαίνεται από το πόσοι έχουν πάρει το λόγο, φαίνεται από το πόσοι έχουν υπερασπιστεί το παρόν νομοσχέδιο, φαίνεται από τη συνολική εικόνα που παρουσιάζουν τα έδρανα της συμπολίτευσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά το σημερινό νομοσχέδιο, θα πω το εξής. Η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε επιδιώξει και είχε συγκρουστεί με διαπλεκόμενα συμφέροντα και με κατεστημένα κυκλώματα στο πεδίο των αδειών οδήγησης. Είναι προφανές ότι μία τέτοιας έκτασης μεταρρύθμιση θα είχε αποτέλεσμα να υπάρξουν κοινωνικές και δυνάμεις αλλά και συμφέροντα που θα προσπαθήσουν να την υπονομεύσουν. Και ακριβώς αυτό θα έπρεπε να είναι το ζήτημα της συζήτησης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υπερβούμε αυτήν την υπονόμευση και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο είχε ως κύριο σκοπό την καταπολέμηση των κυκλωμάτων διαφθοράς, τα οποία αναδείχθηκαν και προηγουμένως από την τοποθέτηση του κ. Σπίτζη. Αντί γι' αυτό, η κυβέρνηση σήμερα επιλέγει να ξυλώσει όλο το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο με πρόσχημα δυσκολίες στην εφαρμογή του, πραγματικές δυσκολίες, οι οποίες όμως σας είπα ότι σχετίζονται με το γεγονός ότι υπάρχουν κατεστημένες δυνάμεις που θέλουν το ξύλωμά του, και να επιστρέψουμε στο παλαιό καθεστώς, το παλαιό καθεστώς της διαφθοράς, το παλαιό καθεστώς της
απουσίας κρατικού ελέγχου σε έναν τομέα ο οποίος γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είχε τεράστια προβλήματα και είχε και τεράστιο ποσοστό παραβατικότητας. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι δεν έχετε δίκιο, κύριε Πρόεδρε, να λέτε ότι η συζήτηση σχετικά με τον σύμβουλο, που τελικά ήταν άτυπος σύμβουλος, αλλά στη συνέχεια μετατράπηκε σε περαστικό, στην συνέχεια επανήλθε ο κύριος Υπουργός και είπε ότι είναι άτυπος σύμβουλος και στη συνέχεια ανασκεύασε λέγοντας ότι είναι άτυπος σύμβουλος γενικός της πολιτείας, τίθεται λοιπόν τεράστιο ζήτημα με το γεγονός ότι είχε παρουσία στην αίθουσα ένας άνθρωπος ο οποίος, από όσο μας ενημερώνουν, είναι κατηγορούμενος για υποθέσεις τέτοιου τύπου, υποθέσεις διαφθοράς, υποθέσεις που σχετίζονται με τα κυκλώματα λαδώματος στις διαδικασίες των εξετάσεων για τα διπλώματα οδήγησης. Το γνωρίζει αυτό ο κύριος Υπουργός, το γνωρίζατε κύριε Κεφαλογιάννη αυτό? Δεν το γνωρίζατε. Άρα λοιπόν εσείς καλείτε στην αίθουσα και προτείνετε στο Προεδρείο να παραστούν στη συζήτηση της Επιτροπής άτυποι ή τυπικά σύμβουλοι σας, τους οποίους δεν γνωρίζετε με ποιο τρόπο εμπλέκονται σε συγκεκριμένες διαδικασίες οι οποίες αφορούν αρμοδιότητες του Υπουργείου σας. Εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις, έχουμε δύο πιθανότητες. Η μία πιθανότητα, αν ο κύριος Κεφαλογιάννης πράγματι δεν γνωρίζει ως υπουργός που έχει την αρμοδιότητα για τα συγκεκριμένα ζητήματα, αυτό είναι εξαιρετικά προβληματικό για την δική του επάρκεια να διαχειριστεί τα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο του, είτε ο κύριος Κεφαλογιάννης γνωρίζει, όπου εκεί έχουμε άλλες πιθανές πολιτικές εξελίξεις, τις οποίες θα πρέπει να δούμε την επόμενη μέρα, μέσα στον ελάχιστο χρόνο που μας δίνεται να συζητήσουν. Επομένως, υπάρχει μια πάρα πολύ κρίσιμη απάντηση, την οποία περιμένουμε από τον κύριο Υπουργό, αν το γεγονός ότι δεν γνωρίζει σχετίζεται με την ανεπάρκειά του ή δεν γνωρίζει ή γνωρίζει αλλά αρνείται να παραδεχθεί ότι γνωρίζει. Λοιπόν, ολοκληρώνω με τους συναδέλφους, με τον συνάδελφο τον κύριο Σταμενίτη, και ακολουθούν οι δύο υπουργοί για να ολοκληρώσουμε. Κύριε Σταμενίτη, έχει το λόγο. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα στην Επιτροπή συζητάμε